Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και καλή χρονιά. Να είστε καλά. Σε όλους μας. Να είστε καλά. Τώρα, ποια είναι η εκτίμησή σας, πώς θα πάει το πράγμα από Δευτέρα? Αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε ακριβώς, το πώς θα πάει το πράγμα. Απλά θεωρούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο ανοίγουν τα σχολεία, ουσιαστικά χωρίς τεράστιες διαφορές με το πώς έκλεισαν και με έξαρση τώρα της πανδημίας, τα μέτρα δηλαδή που ανακοινώθηκαν, πραγματικά είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες και από την αγωνία που έχουν χιλιάδες γονείς. Γιατί αν το θέλετε, ουσιαστικά μέτρα για μας ήταν η αρέωση των μαθητών ανά τμήμα, κάτι που ζητάμε εδώ και τρεις σχολικές χρονιές λόγω της πανδημίας, την πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού για τα κενά που θα διαμορφωθούν, την πρόσληψη μόνιμου και επαρκούς προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία. Εμείς πραγματικά θεωρούμε ότι είναι αναγκαία τα μαζικά και επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ, και το τονίζουμε αυτό, δωρεάν τεστ με ευθύνη του ΕΟΔΗ, και το λέμε αυτό δωρεάν τεστ γιατί ξέρετε οι γονείς όλο αυτό το διάστημα, περισσότερα από τα δύο την εβδομάδα λέτε, σαφέστατα, και με ευθύνη του κράτους, και το λέμε αυτό γιατί ξέρετε οι γονείς έχουν ακριβοπληρώσει όλο αυτό το διάστημα τα rapid test. Γιατί όταν ένας μαθητής καλείται να κάνει rapid test, οι ώρες τις οποίες λειτουργούν οι δημόσιες δομές είναι απαγορευτικές και για εμάς τους γονείς και για τους ίδιους τους μαθητές. Πρέπει να επιλέξουμε ή να μην πάει το παιδί μας σχολείο. Ναι, ή να πάτε στους ιδιώτες. Αυτό ακριβώς. Ναι. Και επειδή έχουν ακριβοπληρώσει, σας το λέω, στους ιδιώτες οι γονείς, εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να βρεθεί μία λύση σε οποιοδήποτε, είτε σε φαρμακείο, είτε σε ιδιωτικό φορέα, οπουδήποτε, οι γονείς να μπορούν πραγματικά να κάνουν δωρεάν τα τεστ. Ναι. Το θέμα της αρέωσης των τάξεων, θεωρείτε, γιατί δεν γίνεται, γιατί δεν πρέπει να προσληφθούν και καθηγητές, δάσκαλοι, και αυτό δεν μπορεί να γίνει? Είναι κομβικό το να έχουμε λιγότερα παιδιά στις τάξεις, κύριε Κατηφέ? Νομίζω ότι είναι αντιληπτό από όλους γιατί είναι κομβικό να υπάρχουν λιγότεροι μαθητές μέσα στα τμήματα. Και όχι απλά δεν υπάρχουν λιγότεροι μαθητές, αλλά πριν ένα μήνα, τον Νοέμβρη, έγινε συγχώνευση σε 1000 τμήματα. Δηλαδή από εκεί που είχαμε τμήματα με 20 και 21 μαθητές έγιναν 28 τα τμήματα. Να θυμίσουμε ότι πέρσι με κλειστά σχολεία, πάλι με πανδημία, πέρασε νομοσχέδιο που αυξάνει τον κατώτατο αριθμό των μαθητών. Ξέρετε, στην εξίσωση μπαίνει πάντα η έλλειψη χρημάτων για πρόσληψη προσωπικού. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι πραγματικά δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις την πανδημία στη σχολική κοινότητα χωρίς να αυξάνεται ο προϋπολογισμός που πηγαίνει για τα σχολεία. Εμείς, για παράδειγμα, θεωρούμε ότι είναι αναγκαία αυτή την περίπτωση να δοθούν έκτακτα κονδύλια στους Δήμους μέσω των σχολικών επιτροπών για μέσα ατομικής προστασίας στα σχολεία. Νομίζω ότι είναι κατανοητό σε όλους ότι με μία μάσκα, μην θυμίσουμε πώς ήρθε αυτή η μάσκα, με ένα παγουρίνο και με μια παρένεση ανοιχτά παράθυρα το χειμώνα, δεν είναι ουσιαστικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία στα σχολεία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Να πάνε όλα καλά. Ας το ευχηθούμε τουλάχιστον αυτό.